που με την παρουσία σας σήμερα εδώ τιμάτε αυτή την εκδήλωση τιμής που γίνεται προς εσάς, αλλά πάνω απ' όλα αποδίδεται σε εμάς ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι αυτός ο τόπος έχει εκείνα τα νιάτα που του δίνουν το δικαίωμα να ελπίζει ακόμα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που ζούμε. Σεβασμιότατε, κύριε Παχέ, κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι ίσως είναι μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους που περνάει η χώρα αυτή. Και είναι ίσως πιο κρίσιμη από κάθε άλλη περίοδο, γιατί αν και δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση όπως παλαιότερα που οι πρόγονοί μας σε πολύ δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να επιβιώσουν, ζούμε δυστυχώς μια νέα περίοδο φτώχειας που ίσως, γιατί θα μπορούσε να μιλήσει κανείς και με σιγουριά, στερεί το δικαίωμα σε πάρα πολλά παιδιά και σε κάποιες οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και επειδή όταν εγκαιριαζόταν αυτή εδώ η αίθουσα, ο αείμνηστος Γαλλινός Φλάσκος μου είχε μιλήσει για τη δική του περίοδο, όταν δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πάει να σπουδάσει όπως άλλοι συμμαθητές του την εποχή εκείνη. Θεωρώ πως αυτή εδώ η εκδήλωση είναι και συμπαντιακή, έχοντας στο μυαλό εκείνες τις κουβέντες, για να αναδείξει ταυτόχρονα, μπορείτε λίγο με τον Νίκο, γιατί μπορούμε να έχουμε λίγο σαν θέλω τον Νίκο και μπροστά μου. Ευχαριστώ. Είναι, έλεγα, συμπαντιακή, γιατί θα πρέπει ταυτόχρονα να αναδείξει και την υποχρέωση όλων ημών, της πολιτείας δηλαδή, να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες των γονιών που στερούνται τα πάντα προκειμένου να σπουδάσουν παιδιά. Να σπουδάσουν παιδιά για να τα ξαναφέρουν πίσω, όσα από αυτά καταφέρουν να γυρίσουν, γιατί τα περισσότερα πλέον να ζητούν νέους τόπους από κατάστασης επαγγελματικής, οικονομικής και οικογενειακής, να τα ξαναφέρουμε πίσω, να ανανεώσουμε το δυναμικό δισκό και να δώσουμε στο νησί μας αυτά που μπορούμε να του δώσουμε, έτσι ώστε, όπως είπαμε στην αρχή, να κάνουμε τα επόμενα βήματα και τα στελεχίδα οδηγό. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θα πρέπει να πω ότι όλα τα παιδιά, και αυτά που πέτυχαν και αυτά που θα κάνουν μια δεύτερη προσπάθεια, αξίζουν συγχαρητήρια. Και αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο για την προσπάθεια που έκαναν, γιατί θεωρώ πως έδωσαν όλες τις δυνάμεις για να πετύχουν ένα στόχο που θα πρέπει να σας πω, επειδή πέρασα από την ίδια θέση, περάσαμε από την ίδια θέση, οι περισσότεροι εξ ημών που βρισκόμαστε εδώ, και ο Σεβασμιότατος το ξέρει καλύτερα, ότι αυτό είναι ένα πρώτο μικρό βήμα. Ακολουθούν και άλλα βήματα. Πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα βήματα. Και σε αυτά τα βήματα θα πρέπει να σας πω ότι αρρωγός θα είναι ο Δήμος της ΚΟ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες της περίοδου περνούμε. Θα είναι αρρωγός, ξεκινώντας από φέτος την προσπάθεια στο 2015, ήδη επεξεργαζόμαστε μία πρόταση, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις του Δήμου που έχουν κέρδη, αυτά τα κέρδη να αναδιανέμονται στους πολίτες με πρώτους τους φοιτητές. Και από σήμερα εδώ θέλω να πω ότι τότε η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου της Σκόπου περιλαμβάνει και τις αστικές συγκοινωνίες. Όσο και η πόσο πεντητική, δηλαδή η Μαρίνα, όσο και η Ιανέμ, ξεκινούν ήδη την επεξεργασία, ξεκίνησε ήδη την επεξεργασία προγράμματος, έτσι ώστε σε παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη, με κριτήρια τόσο οικονομικά αλλά και επίδοση στις σπουδές τους, να δίνει ένα βοήθημα μικρό στην αρχή, αλλά πιστεύω στα επόμενα χρόνια που θα παγιωθεί και θα λειτουργήσει στο Δήμο, να είναι ικανό να ανακουφίσει λίγο το πρόβλημα. Στους καθηγητές, στους δασκάλους και σε όλους όσοι προσπάθησαν να βοηθήσουν τα παιδιά στην πορεία τους, ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Δήμου.
στου γονεί. Και κάθε καρδίδα μας να συνεχίσουμε να είναι δίπλα τους. Και να κλείσω λέγοντας αυτό που και ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής είπε. Διαβάστε. Σπουδάστε. Όσοι από εσάς ασχολείστε και με τα κοινά τα αθλητικά και χθες ήταν μια υπέροχη βραδιά στην Καρδάμενα όπου κάποιοι προσπάθησαν σε βαθμιότητα και κάποια παιδιά προσπαθούν να αναβιώσουν το Σύλλογο των Δεκανησίων Φοιτητών Αθήνα Πειραιά. Να ξέρετε ότι ως φοιτητές μπορεί να ακούγει λίγο, να ακούγεται λίγο αριστερό, αλλά πρέπει να είστε πρώτοι στα μαθήματα και πρώτοι στον αγώνα. Να ξέρετε ότι θα έχετε και δυσκολίες. Φροντίστε όμως να προσέχετε τη ζωή σας. Φροντίστε να δίνετε μόνο χαρές. Να δίνετε μόνο χαρές. Όχι μόνο στους γονείς σας, σε όλους. Και σε αυτούς που σας βλέπουν λίγο περίεργα και σε αυτούς που ίσως δεν έχετε μια καλή σχέση. Δεν θέλω να ρωτάτε για να αντιγράψω και το σεβασμιότατο ποιος σας αγαπά. Εσείς να αγαπάτε όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη.